κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κορυφώθηκε σήμερα η κρίση στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ. 27 από τα 45 μέλη της διοίκησης συνεδρίασαν το πρωί και αποφάσισαν να κηρυχθούν έκπτωτοι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Γιώργος Ραυτόπουλος και ο γραμματέας οικονομικού Γιώργος Μπρέγιανης. Επίσης να συζητηθεί από την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη δέσμη των οικονομικών μέτρων μέσα από διάλογο με τους μαζικούς φορείς και να ανακαλέσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ακόμη αποφάσισαν την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 14 Νοεμβρίου και την αναβολή της σύγκλησης του Γενικού Συμβουλίου για τη 18 και 19 Νοεμβρίου. Τα 18 μέλη της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ που ανήκουν στη συνδικαλιστική παράταξη ΠΑΣΚΕ με ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν τις σημερινές εξελίξεις στη ΓΕΣΕΕ απαράδεκτες και υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για αντισυνδικαλιστικές μεθοδεύσεις που μέσα από χωρίς αρχές συμμαχίες κορυφής επιδιώκουν να αναιρέσουν την νόμιμα και δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση των εργαζομένων στο 22ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, Γιώργος Ραυτόπουλος, με τηλεγράφημά του καλεί τους γενικούς συμβούλους και τους εκπροσώπους των οργανώσεων να πάρουν μέρος στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ που θα συγκληθεί την 5η 31 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάλιρο. Όπως έγινε γνωστό, το έργατο υπαλληλικό κέντρο της Πάτρας με προσφυγή του στη δικαιοσύνη ζητά να ακυρωθεί η σημερινή συνεδρίαση ως παράνομη και αντικαταστατική. 24ωρη απεργία για τα οικονομικά μέτρα, το ενιαίο μισθολόγιο και το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων έχει κηρύξει για αύριο η ΑΔΔΗ. Στην αυριανή απεργία της ΑΔΔΗ θα πάρει μέρος και η Ομοσπονδία των Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, ενώ αποφάσισε να μην μετάσχει στην απεργία η Πανελλήνια Ένωση Έκτακτων Έργατο Υπαλλήλων του ΙΚΑ. Να απαγορευθούν για 12 μήνες οι πυρηνικές δοκιμές ζητούν με μήνυμά τους προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν και τον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ οι ηγέτες της πρωτοβουλίας των 6. Στο μήνυμα μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών που οφείλεται στην αμοιβαία δυσπιστία συνεχίζεται και ότι η δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι θέμα υψής της σημασίας. Οι 6 δηλώνουν ότι τα προβλήματα της κατάργησης που προτείνουν είναι δύσκολα αλλά όχι ανυπέρβλητα. Συνομιλίες με μέλη της κυβέρνησης για διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα άρχισε σήμερα ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Μάικλ Άρμακοστ. Ο κύριος Άρμακοστ συναντήθηκε το πρωί με τον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας Αντών Δροσογιάννη. Το μεσημέρι έγινε δεκτός από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και αμέσως μετά παρακάθισε σε πρόγευμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Καψής. Οι κύριοι Καψής και Άρμακοστ είχαν το απόγευμα συνομιλία στην οποία μετήχαν και άλλοι αρμόδιοι παράγοντες από τις δύο πλευρές. Ο Αμερικανός Υφυπουργός θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια, το μεσημέρι θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και αργά το απόγευμα θα έχει συνομιλίες με τον Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης Μένιο Κουτσόγιώργα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, προσεκλήθη από τον Αμερικανό πρεσβευτή Ρόμπερτ Κίλι σε πρόγευμα με τον Αμερικανό Υφυπουργό, που θα παρατεθεί αύριο το μεσημέρι στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτός από την ΑΔΔ, απεργιακές κινητοποιήσεις για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης έχουν εξαγγείλει για αύριο και μεθαύριο οι Ομοσπονδίες Λειτουργών, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και μέλος του Προεδρείου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Χόρς Έμκε, που ήρθε στην Αθήνα με πρόσκληση του Προέδρου και του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Ο Γερμανός πολιτικός συναντήθηκε και με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Υπουργός Προεδρίας και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος, Άκης Τσοχατζόπουλος. Συμμετείχαν ο Κάρολος Παπούλιας, γραμματέας της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος και Υπουργός Εξωτερικών και ο αναπληρωτής γραμματέας Γιάννης Ματζουράνης. Οι πρώτες ενισχύσεις της ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κρήτης θα δοθούν ως το τέλος του χρόνου. Αντιπροσωπεία της κοινότητας θα έρθει την επόμενη Τρίτη στην Αθήνα για να καθοριστούν τα έργα και οι όροι χρηματοδότησης. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμελιώτης δήλωσε ότι στις αρχές του 1986 θα υποβληθούν σταδιακά στην ΕΟΚ 5 έως 7 περιφερειακά μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα για τα νησιά του Αιγαίου, την Πελοπόννησο, τη Βόρεια, την Ανατολική και Δυτική Κεντρική Ελλάδα. Συνεχίζεται και αύριο η απεργία των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά. Τα αιτήματα των γιατρών είναι θεσμικά και οικονομικά. Απεργία πραγματοποιεί αύριο και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων.
Άσκηση του πολεμικού ναυτικού με την επωνυμία Νηρεής 85 θα γίνει από τις 4 έως τις 14 Νοεμβρίου στο Αιγαίο. Στην άσκηση θα συνεργαστούν ελληνικά πλοία, υποβρύχια και αεροσκάφη με πλοία του Ιταλικού στόλου. Πλοία που θα μετάσχουν στην άσκηση θα καταπλέψουν στα λιμάνια Βόλου, Χίου, Μυτιλίνης, Ρόδου, Ηρακλείου και Πειραιά. Η Τελωνειακή Ένωση της Κύπρου με την ΕΟΚ έγινε πολιτικά αποδεκτή από τους υπουργούς εξωτερικών της κοινότητας που συναντήθηκαν το περασμένο Σάββατο στο Λουξεμβούργο. Οι 10 υπουργοί συμφώνησαν να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση της Κύπρου με την κοινότητα. Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Αντώνιο Ραμάλιο Εάνες, έδωσε σήμερα εντολή για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος, Καβάκο Σίλβα. Ευχάριστα τα νέα από τη μάχη για την καταπολέμηση του ιού AIDS, θεραπεία που θα επιβραδύνει αισθητά την εξάπλωση του AIDS στον ανθρώπινο οργανισμό, πέτυχαν 3 γιατροί ερευνητές του νοσοκομείου Λενέκ στο Παρίσι. Οι 3 γιατροί σε σημερινή συνέντευξη τύπου δήλωσαν ότι η μέθοδος που ανακάλυψαν δεν οδηγεί σε πλήρη θεραπεία, γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί το φάρμακο που θα εξαφανίζει τον ιό, τόνισαν όμως ότι δοκίμασαν τη θεραπεία τους πρόσφατα σε 6 ασθενείς και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.